η εορτή των Χριστουγέννων, αγαπητή μου, πλησιάζει. Και Χριστούγεννα σημαίνει ότι έρχεται αυτός ο Υιός του Θεού, αφού έγινε καθόλου όμοιος με εμάς, εκτός βέβαια από την αμαρτία, για να μας καλέσει προσωπικά στο μεγάλο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Ο Αδάμ είχε εκδιωχθεί από τον Παράδεισο, που εκεί ήταν ο χώρος συναντήσεως του ανθρώπου με το Θεό. Τώρα ο Αδάμ ανακαλείται, και μάλιστα κατά τρόπον εκπληκτικών. Τότε οι πρωτόπλαστοι άκουαν την φωνή του Λόγου. Τώρα και ακούν και βλέπουν τον Λόγον που έγινε άνθρωπος. Σε αυτήν όμως την συγκατάβαση του Θεού με αυτήν την πλουσιοπάροχη προσφορά, ο άνθρωπος δείχνει δυσκολία να ανταποκριθεί. Αυτό φανερώνει ότι ο άνθρωπος διεστράφει, και αυτήν όλη την κατάσταση μας την διαζωγραφίζει ο Κύριος εις την παραβολή του μεγάλου δείπνου, εξ αφορμής ενός που είπε, γιατί σε τραπέζι κάθεται ο Κύριος, και όταν άκουγε αυτός ο άνθρωπος, ένα συνδετημόν, την διδασκαλία του Κυρίου και την εχαίρετο, είπε: ευτυχισμένος εκείνος που θα καθίσει εις το άριστον, δηλαδή στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Καλείται λοιπόν ξανά τώρα ο άνθρωπος εις το μεγάλο δείπνο της Βασιλείας του Θεού, και τι κάνει? Προβάλλει προφάσεις για να μην προσέλθει σε αυτό. Ο ένας αγρώνει, ο δεύτερος ζεύγει βόν πέντε ηγόρασα, θέλω να πάω να το δοκιμάσω. Ο τρίτος παντρεύτηκα, γυναίκα έγημα, παντρεύτηκα, δεν έχω καιρό, τώρα φτιάχνω το σπιτικό μου. Και ο καθένας κάπως έτσι δικαιολογήθηκε. Αν όμως συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει το δείπνο της Βασιλείας, που κινδυνεύομαι να το χάσουμε οριστικά, τότε σίγουρα ο καθένας μας θα έσπευδε με απέραντη χαρά να οικειωθεί αυτή την προσφορά. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα προσπαθήσουμε, έστω και με φτωχές, αδρές γραμμές, να αποκαλύψουμε τα ωφέλη που θα είχαμε αν παρακαθίσουμε εις το δείπνο του Θεού. Γράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: «Ητίμασε γάρ της επιγής ο Θεός και Πατήρε Χριστό τα δι' αυτού το κόσμο δεδορημένα αγαθά, αμαρτιών απόθεση, Πνεύματος Αγίου μέθεξη, υιοθεσίας λαμπρότητα, βασιλείαν ουρανών. Επί ταύτα κέκλικεν ο Χριστός δια των ευαγγελικών θεσπισμάτων». Λέγει ότι ετοίμασε ο Θεός στη γη αυτές τις πολλές δωρεές, πολλές μαζί λέγονται το δείπνο του Θεού: άφεση αμαρτιών, απόθεση αμαρτιών, μέθεξη από το μετέχω Αγίου Πνεύματος, λαμπρότητα υιοθεσίας. Μας καθιστά παιδιά του, μας δίνει τη βασιλεία του, και όλα αυτά λέγει ο Χριστός τα έδωσε, ή μάλλον ο Χριστός καλεί με τα ευαγγελικά θεσπίσματα, δηλαδή με τα ευαγγελικά δεδομένα.
Και όλα αυτά επιτυγχάνονται γιατί ο καλόν είναι ο Θεός. Το δίπλον είναι ο Υιός. Αυτός ο ίδιος είναι ο ιερουργών και ταυτόχρονα είναι το ιερόν σφάγιον, είναι ο μόσχος ο σιτευτός στην παραβολή του ασώτου που λέγεται, είναι η ζωή των ανθρώπων όπως μας αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αλλά όλα αυτά τα αγαθά που απορρέουν από τη μετοχή μας στο δείπνον του Θεού, ας τα δούμε λίγο κοντύτερα. Για να καταλάβουμε, για να καλούμεθα σε αυτό το μέγα δείπνον του Θεού, σημαίνει ότι ο Θεός δείχνει μίαν οικειότητα. Είναι μια οικειότητα ακατανόητη, πλην όμως πραγματική. Διότι τι σημαίνει καλό σε ένα τραπέζι, τι άλλο παρά μια φιλική κατάσταση, φιλική διάθεση του καλούντος με τους καλουμένους. Ο Θεός λοιπόν στρώνει το τραπέζι και μας καλεί, που δείχνει φιλική διάθεση. Δείχνει αυτήν, όπως σας είπα, την οικειότητα. Εγγίζει ο Θεός τον άνθρωπο τόσο όσο να φορέσει την ανθρωπίνη φύση, ώστε κανένα εμπόδιο να μην παρεμβάλλεται ανάμεσα εις τον άκτιστον Θεό και τη δική μας την κτιστή φύση. Λέγει ο Θεός, Θεός εγγίζων εγώ ημί, δια του Ιερεμίου το λέγει αυτό, λέγει Κύριος και ουχή Θεός πόροθεν. Εγώ είμαι Θεός που εγγίζει, δεν είμαι Θεός πόροθεν από μακριά. Να είμαι μακριά και εσείς να σας βλέπω κατά τρόπον που να μην μπορείτε εσείς να με πλησιάσετε. Ξέρετε αγαπητοί μου πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτό, ότι ο Θεός είναι Θεός εγγίζων. Φιλοσοφικά σκεπτόμενοι νεότεροι άνθρωποι της νεοτέρας εποχής δημιούργησαν τη θεωρία του δεϊσμού, ότι ναι, υπάρχει ο Θεός αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι στον ουρανό, ο άνθρωπος είναι στη γη, είναι πολύ μακριά, δεν υπάρχει πρόνοια ιδιαίτερα, δεν υπάρχει φροντίδα, δεν υπάρχει καμία επαφή του απείρου Θεού με τον πεπερασμένο άνθρωπο. Επαναλαμβάνω, ξέρετε τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι Θεός εγγίζων? Και αυτό το εγγίζων πώς μπορεί να κατανοηθεί? Με την ανθρωπίνη φύση του Υιού, που είναι αυτό που προσφέρεται στο δείπνο του Θεού, η ανθρωπίνη φύση. Ο ίδιος ο Θεός παραλαμβάνει, φοράει την ανθρωπίνη φύση για να μας προσεγγίσει. Έτσι, μεταξύ του ακτίστου Θεού και του κτιστού ανθρώπου δεν μεσολαβεί παρά μόνο πάλι η ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου. Λέγει ο Οσιέ, ο προφήτης, αποτινόμενος στο λαό του Θεού, και εσύ έγγιζε προς τον Θεόν σου διαπαντός. Και εσύ, εκείνος σε εγγίζει. Και εσύ, παντοτινά να εγγίζεις Κύριον τον Θεό σου. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης ακόμη σαφέστερα μας λέγει, εφόσον ο Θεός Λόγος ενυνθρώπισε, ότι εις τα ίδια ήλθε. Δηλαδή ήρθε στο σπίτι μας, στη χώρα μας, στη γη μας, στην πατρίδα μας, ανάμεσά μας. Εις τα ίδια ήλθε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ακόμη μας λέγει και το εξής. Στην πρώτη του επιστολή το λέγει ο Ιωάννης. Ο λόγος σάρξε γένετο. Συγγνώμη, στο Ευαγγέλιο του. Ο λόγος σάρξε γένετο και
εσκήνωσεν εν ημίν. Σκηνώνω, θα πει στείνω τη σκηνή μου. Την αίσθησε τη σκηνή του, την αίσθησε ανάμεσά μας. Πώς? Με την ανθρωπίνη του φύση. Και αυτό το εσκήνωσεν εν ημίν φτάνει μέχρι, αγαπητοί μου, απιστεύτου βαθμού. Όταν ο Ιωάννης επιμένει και λέγει στην πρώτη του καθολική επιστολή, «Ο ακικόαμεν, εκείνο που ακούσαμε, ο εωράκαμεν, εκείνο που είδαμε, της οφθαλμής ημών». Αυτός ο πλεονασμός δείχνει ρεαλισμό. Όταν λέμε «είδα», «είδα με τα μάτια μου», με τι άλλο θα έβλεπες, με τα μάτια σου θα έβλεπες. Δείχνει ρεαλισμό. «Ο εθεασάμεθα», το ρήμα «θεάω με θεό» με είναι ισχυρότερο του ρήματος «οράω», «ορώ». Και «εχείρες ημών» εψηλάφησαν ακόμη και οι αφοί περί του λόγου της ζωής. Πού μπορεί κανείς να ψηλαφθεί στον λόγο της ζωής παρά μόνο ότι ο λόγος της ζωής πήρε την ανθρωπίνη φύση? Είναι μια οικειότητα, κυριολεκτικώς, απίστευτη. Μια οικειότητα καταπλήσουσα, αλλά πραγματική. Βρίσκομαι διαρκώς αυτή τη θέση στα Ευαγγέλια, να ζητάει ο Κύριος, ο ενανθρωπίσας λόγος, να μένει μαζί μας. Θέλει να μένει μαζί μας. Να μένουμε στο πάθος του. Μείνετε, λέει, μαζί μου. Να μένει μαζί μας μετά την Ανάστασή του. Ας μου επιτραπεί να πω την τολμηρή φράση ότι ο Υιός σαν άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει χωρίς εμάς, όπως ο σύζυγος χωρίς την σύζυγον και η σύζυγος χωρίς τον σύζυγον. Εξάλλου είναι αυτή η γαμική σχέση Χριστού και Εκκλησίας, νυμφίος νύμφη. Η φράση μου λοιπόν δεν είναι υπερβολική, ούτε τολμηρή αυτή που είπα, και αισθάνεται ο Θεός Λόγος τρόπον τεινά με τους ανθρώπους. Το λέει και στο βιβλίο των Παροιμιών στο 8ο κεφάλαιο, ευτυχής. Τη λέξη ευτυχή, γιατί ο Θεός είναι μακάριος, τη βάζω εντός εισαγωγικών για να δείξω πώς αισθάνεται ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, γιατί αυτός είναι ο πλάστης μας. Και μετά την οικειότητα αυτή έχουμε το αγαθόν της μετοχής της ζωής μας εις τη ζωή του οικοδεσπότου, δηλαδή του Θεού. Είναι η μέθεξης του Θεού, μέθεξης από το μετά και έχω, μετέχω. Μέθεξης. Εκείνος εμάς και εμείς εκείνον. Και αυτή η μέθεξης εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Κύριος είπε, «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα». Δηλαδή τρώγων και πίνων παρακάθεται εις το δείπνο της βασιλείας, έχει ζωή αιώνιον. Ή ακόμη είπε, «Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ενε μη μένει, καχό είναι αυτό, μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν, μία αλληλοπεριχώρησης». Περιτώ να πούμε ότι εφόσον προσφέρεται μία τέτοια μέθεξη, οι αμαρτίες μας ήδη έχουν αποτεθεί με την άφεση των αμαρτιών που μας δίνει με το εκχυθέν αίμα του. Εφόσον έχουμε τον Υιόν, έχουμε και το Πνεύμα το Άγιον. Όπου ο Υιός, εκεί και το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό θα πει πνευματική ζωή. Έχω το Πνεύμα το Άγιον. Δεν είμαι θα άμυρη Αγίου Πνεύματος, που με λύπη γράφει ο αδελφό Θεός Ιούδας για κάποιους τότε χριστιανούς και λέγει «πνεύμα μη έχοντες». Και μόνον αυτό, φοβερό είναι. Πνεύμα μη έχοντες, άρα και οι Χριστόν δεν έχουν.
πνεύμα μη έχοντες, εμπέκτε κατά τα σε αυτόν επιθυμίες πορευόμενοι των ασεβιών, οι αποδιορίζοντες, αυτοί που δημιουργούν σκάνδαλα και σχίσματα, ψυχική, δηλαδή ζωική, βιταλιστική, μόνον ό,τι αφορά σαρκικά πράγματα. Και έρχεται ένα τρίτο αγαθό, η υιοθεσία. Αγαθά του μεγάλου δείπνου του Θεού είναι αυτά που κληθήκαμε να παρακαθίσουμε. Έρχεται λοιπόν η υιοθεσία. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, τις πιστεύουσεν εις το όνομα αυτού. Όσοι λέγει πίστεψαν εις το όνομα του Ιησού Χριστού, τους έδωκε την εξουσία να είναι παιδιά του Θεού, τέκνα Θεού να γίνουν. Έτσι γινόμεθα παιδιά του Θεού κατά χάριν, επειδή επιστέψαμε εις τον κατά φύση Υιόν του Θεού. Έτσι γινόμεθα κληρονόμη Πατρός, συγκληρονόμη Χριστού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τη ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού. Αυτό το Άγιο Πνεύμα δίνει τη μαρτυρία, λέει, την εσωτερική βεβαιότητα στο δικό μας το πνεύμα. Τι, ότι είμαι θα παιδιά του Θεού, είμαι παιδί του Θεού, έχω αυτήν την εσωτερική μαρτυρία. Είδε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Και αν είμαστε παιδιά του Θεού, τότε είμαι θα και κληρονόμη, διότι κληρονομούν τα παιδιά. Κληρονόμη μεν του Θεού, συγκληρονόμη δε του Χριστού, ως προς την ανθρωπίνη του φύση. Γιατί και εκείνος είναι κληρονόμος του υψίστου ονόματος. Έχει το υπερπάν όνομα που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του. Έχει το υπερπάν όνομα ως άνθρωπος. Το όνομα που είναι πιο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Υπερσυμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν. Εάν βεβαίως πάσχομαι μαζί του, και βέβαια μαζί του και θα δοξαστούμε. Και μας πληροφορεί ο Παύλος ότι ελάβεται πνεύμα υιοθεσίας. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, πήρατε πνεύμα υιοθεσίας. Γι' αυτό κληρονομούμε τη Βασιλεία του Θεού με το βάπτισμα. Γινόμεθα τέκνα Θεού. Και αυτό φανερώνεται από την παρούσα ζωή. Όταν ο πιστός αποκαλεί το Θεό Πατέρα, μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Είναι αδύνατο να επικαλεστεί κανείς τον Θεόν Πατέρα αν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Πείτε σε έναν άνθρωπο, πολύ απλούν να το δοκιμάσετε. Πείτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει, να πει το Θεό ότι είναι Πατέρας του. Να τον στραγγαλίζετε, δεν θα πει ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Συμπέρασμα. Δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Λες το Θεό Πατέρα και το νιώθεις, έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, λέγει πάλι ο Παύλος, ενώ εν το οποίο πνεύμα τη υιοθεσίας κράζομεν αβά ο πατήρ. Το ίδιο με δυο, σε δύο γλώσσες, Συριακή, Εβραϊκή και Ελληνική. Αβά, ο Πατήρ, Πατέρα μας, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Δεν μπορεί να το πει αυτό, σας είπα, ο άπιστος άνθρωπος. Ένα αγαθόν της υιοθεσίας είναι ότι θα βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού. Από όπου απορρέει κάθε αγαθόν και κάθε μακαριότητα. Λέγει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστίν. Θα τον δούμε όπως είναι. Γιατί θα έχουμε γίνει και εμείς
καθώς εκείνος. Ο και όψοντε το πρόσωπο αυτού, λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ιωάννης πάλι, και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών. Δεν μπορώ να δω εκείνο που μπορεί να μην είναι ομοιό μου. Θα δω λοιπόν το πρόσωπο του Χριστού μόνον εάν θα έχω γίνει όμοιος με εκείνον. Δηλαδή, θα έχω κι εγώ θεωθεί. Η θεωρία του προσώπου του Χριστού δίδει κάθε μακαριότητα. Δεν είναι μια απλή θεωρία. Αν θέλετε να σας δώσω μια μικρή γευσούλα, βλέπεις τη θάλασσα, τα βουνά, τα χιόνια, την τρικυμία, τη γαλήνη, τα λιβάδια, βλέπεις κάπου από ψηλά, χαίρεσαι. Δεν είναι λοιπόν αυτή η θέα απλή. Είναι ότι μεταφέρεις χαρά, μεταφέρεις μέσα σου ειρήνη, απόλαυση από εκείνα που βλέπεις. Μια μικρή εικόνα σας είπα, ένα μικρό παράδειγμα. Έτσι ακριβώς είναι εκείνοι που θα βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού στη Βασιλεία του. Ο δε σοφός Σολομών, ακούστε αγαπητοί μου αυτό, αναφερόμενος εις το μάνα, αυτά είναι γραμμένα στο 16ο κεφάλαιό του, στο 21ο στίχο, λέγει ότι «τι του προσφερομένου επιθυμία υπηρετών προς ότις ευούλετο μετεκυρνάτο». Αναφέρεται στο μάνα. Ότι τότε που έτρωγαν το μάνα οι Εβραίοι, βασικά είχε μία γεύση. Η γεύση ήταν ψωμί σε μορφή τηγανίτας με μέλι. Αυτή ήταν η γεύση του μάνα όταν το ψήναν. Εδώ τώρα λέγει ο Σολομών ότι εκείνο που έτρωγε κανένας και επιθυμούσε, έτρωγε το μάνα και επιθυμούσε να είχε κρέας, εξεπληρούτο η επιθυμία του τρώγοντας το μάνα. Αλλά το μάνα, αγαπητοί μου, το ουράνιο μάνα, το είπε ο Χριστός ο ίδιος. Εγώ με λέει το μάνα του εκ του ουρανού καταβάνω. Εγώ είμαι. Αυτό το μάνα, όποιος το βλέπει, όποιος το τρώγει στο δείπνο της Βασιλείας, αποκτάει όλη την επιθυμία, την ικανοποίηση της επιθυμίας του. Τι θέλεις να είχες, τι θέλεις να είσαι. Όλα αυτά θα τα έχεις βλέποντας το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό το ουράνιον μάνα, γιατί εκείνο το μάνα ήταν τύπος, που όταν το τρώγες αισθανόσουν τη γεύση του κάθε πράγματος που επιθυμούσες. Και τέλος, εις το δείπνο της Βασιλείας θα υπάρχει ο ακόρεστος κορεσμός. Θα τρώγει κανείς, θα χορταίνει, αλλά γευόμενος ευχάριστα θα επιθυμεί περισσότερο να χορταίνει. Εις τον παρόντα κόσμο υπάρχει πάντοτε η πείνα και η δίψα, που ποτέ δεν θεραπεύονται. Θα ήθελα να είχα εκείνο και εκείνο, να επιτύχω εκείνο και εκείνο, αλλά δυστυχώς το νερό του κόσμου είναι αλμυρόν από την αλμύρα της αμαρτίας, και ο άρτος του κόσμου είναι άρτος οδύνης, πόνου. Είναι ξυλοκέρατα που προσπαθούσε να χορτάσει ο άσωτος της παραβολής. Αυτό που είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα γυναίκα, ότι όποιος πιει το δικό μου νερό, αυτός δεν θα διψάσει στον αιώνα. Γιατί ο Χριστός είναι το αληθινό ψωμί, το αληθινό μάνα, το αληθινό νερό, που πληρεί την ψυχή του ανθρώπου και δεν αναζητά κάτι το άλλο. Έχει πληρότητα. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, «Ου πεινάσουσιν έτη», εκείνοι που θα είναι στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα πεινάσουν πια. «Ουδε διψίσουσιν έτη», ούτε θα διψάσουν. «Ότι το αρνίον, το αναμέσον του θρόνου, ποιμένει αυτούς».
αγαπητοί. Αυτά τα αγαθά έχει το μέγα δείπνον της βασιλείας, όπως ο Κύριος δείχνει στην παραβολή του μεγάλου δείπνου που ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική του περικοπή. Και διαμέν το δείπνον θέμα δεν τίθεται, γιατί ο Κύριος είναι αληθής και αξιόπιστος. Ό,τι είπε αυτό είναι. Θέμα τίθεται εις τους καλεσμένους. Ανύποπτοι οι καλεσμένοι των αιωνίων αγαθών αποποιούνται ανοήτως, απαρχής, την οικείωση αυτών των αγαθών. Είναι θέμα γνώσης, πληροφορήσεως, κάτι ακόμα. Είναι και θέμα γεύσεως, να αρχίζεις κάτι να δοκιμάζεις, όπως ακριβώς πότε μπαίνεις σε ένα καπηλιό να φας. Όταν στο δρόμο περπατάς σου ήρθε η τσίκνα από τα σουβλάκια. Αυτό τι είναι, μια γεύση είναι, έστω και ως φρύσεως, δεν είναι γλώσσα. Πότε ακριβώς μπαίνει σε ένα ζαχαροπλαστείο να φας λουκουμάδες? Το κάνουν και επίτηδες αυτό οι καταστηματάρχες. Όταν σου μύρισαν οι λουκουμάδες. Ξέρετε ότι ο Χριστός δίνει τέτοιες γεύσεις στον παρόντα βίον. Δεν είναι της ώρας και του χρόνου να σας πω τι είναι αυτές οι γεύσεις. Ακριβώς για να ζητήσεις το πλήρες γεύμα εις το δίπλο της Βασιλείας του Θεού. Έτσι κανείς αν δοκιμάσει όλα αυτά, τότε θα μπορούσε να λέγει με τον Παύλο που εδοκίμασε από την παρούσα ζωή. Τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι, σκύβαλα ότι είναι όλα, είναι Χριστόν κερδίσω. Όσο και αν λέγονται αγαθά αυτά που υπάρχουν εδώ, ό,τι και να είναι, καν δεν συγκρίνονται με τα αγαθά εκείνου του δείπνου. Γι' αυτό αγαπητοί μου, όπως ανεφώνησε στην αρχή σας το είπα, κάποιος που άκουσε αυτή τη σχετική διδασκαλία του Κυρίου μας και είπε «Μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη Βασιλεία του Θεού».